Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημα της Άννας Καμή, θα σας πω το εξής. Εγώ, επειδή έχω γυρίσει πάρα πολλά μέρη υπηρεσιακά, εννοώ όταν ήμουν στην προηγούμενη εργασία μου, δουλειά μου, θα σας πω τούτο. Ο Δήμος Τσκό είχε τρενάκι από το 1993 που πήγα εγώ εκεί, προφανώς θα βγει και καμία δεκαετία ακόμη, που συνέδεε τους αρχαιολογικούς χώρους όλους του Τσκό. Άποψή μου είναι, και την έχω καταθέσει και κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε τρεις είναι συνιστώσεις του τουρισμού. Κίνηση, διαμονή και ψυχαγωγία. Αν ένα κομμάτι, ένας κρίκος από αυτή τη μικρή αλυσίδα δεν λειτουργεί σωστά, δεν θα λειτουργεί σωστά και ο τουρισμός. Λαμβάνοντας λοιπόν αφορμή από την όλη κουβέντα που κάνουμε τώρα, θα πρέπει στο μέλλον και μάλλον όχι στο μέλλον, σε ένα από τα επόμενα συμβούλια, να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω και να σκεφτούμε το θέμα του παραδοσιακού οικισμού, όπως πολύ εύστοχα το είπε ο Νίκος. Έχει πει και ο Αντώνης κατά το παρελθόν, αν πεθάνει ο παραδοσιακός οικισμός, θα πεθάνει η Μύκονος, παιδιά. Έτσι. Θα σκεφτείτε ότι καλό είναι το σούπερ, το τροπικάνα κλπ. Που δουλεύουν τα μαγαζιά κλπ. Όμως ο άλλος έρχεται 6.000 μίλια ή 8.000 μίλια μακριά για να δει τον παραδοσιακό οικισμό της Μυκόνου. Και αν τον αφήσουμε τον παραδοσιακό οικισμό να πεθάνει, θα πεθάνει και η Μύκονος. Πρότασή μου λοιπόν είναι όχι μόνο να μην σταματήσει το τρενάκι, βέβαια αυτό το έχω και κατά το παρελθόν φέρει σαν πρόταση. Αυτό έπρεπε να λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Διότι και στο Δήμο των Δελφών που έχω μιλήσει, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Δεν ξέρω άλλους Δήμους, πιθανότατα. Ναι, όχι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος. Δεν με ενδιαφέρει. Δημήτρη, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος φορέας θα το λειτουργεί. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κάτσουν πέντε άνθρωποι και κατά το παρελθόν είχα κάνει μία πρόταση. Αυτό το όχημα, έχουμε καλλιτέχνες εδώ και είχα προτείνει να το σχεδιάσει ο Ζανής ο Κουκάς, ο οποίος είναι μέσα στο χρώμα και μέσα στη σκέψη της Μυκόνου. Να σχεδιάσει ένα όχημα και αυτό το όχημα, είτε ιδιώτης, είτε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είτε ο Δήμος, να το εφοδιαστεί. Επίσης, δεύτερη μου πρόταση είναι το ίδιο πράγμα να λειτουργήσει και στην άλλη πλευρά της Μυκόνου. Οπωσδήποτε. Και πρέπει ο Δήμος να κάψουμε κάτω και να σκεφτούμε και το θέμα πίσω από του Λάζαρου που λέμε στο το χώρο αυτό που είναι συνιδιοκτήτες κλπ. Αλλά θα πρέπει ο Δήμος να νοικιάσει κάποιο χώρο όσο είναι ακόμη προσβάσιμος, εκτός του οικισμού, από την νότια πλευρά, που να συνδέει με οποιοδήποτε τρόπο, με τρενάκι, θα το βρούμε τον τρόπο, θέληση αν υπάρχει, να σχεδιάσει, να συνδέει και με την άλλη πλευρά του οικισμού. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε τη γενναία απόφαση τα αυτοκίνητα να φύγουν από τους Μύλους. Διότι η Μύλη είναι η Ακρόπολη της Μυκόνου. Αν την Ακρόπολη την έχουμε πάρκινγκ, με συγχωρείτε, αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σκεφτείτε το. Εγώ μπορεί να μην είμαι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά όλοι μας όμως κρινόμεθα από τις αποφάσεις μας. Θα πρέπει λοιπόν το μαχαίρι να μπει βαθιά στο κόκαλο, αν θέλουμε η Μύκονο να επιβιώσει.